Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Δημήτρης Πέτροβιτς, την ίδρυση σχολής λιμενικού σώματος στην Αλεξανδρούπολη ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης. Φέρες, στα μαχαίρια κολγιώνης και γκότσες για το πυροσβεστικό κλιμάκιο. Η Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης προχωρά στη λειτουργία δεύτερης λαϊκής αγοράς στην πόλη προς καλύτερη εξυπηρέτηση. Πρέπει να αξιολογούνται τα προσόντα. Το ζήτημα της ίδρυσης παραγωγικών σχολών λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής στην Αλεξανδρούπολη επαναφέρει στο προσκήνιο ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι η ηθική υποχρέωση της πολιτείας να ικανοποιήσει την υπόσχεση δεκαετιών, αναφέρει ανάμεσα σε άλλα ο Αντιπεριφερειάρχης στην επιστολή του προς τον Υπουργό. Το ζήτημα ίδρυσης παραγωγικών σχολών λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής στην Αλεξανδρούπολη επαναφέρει στο προσκήνιο ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη. Ο κύριος Πέτροβιτς επισημαίνει στην επιστολή του πως από το καλοκαίρι του 2000 εξαγγέλθηκε από τον τότε Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας η ίδρυση λιμενικής ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη, ικανοποιώντας αίτημα του προσωπικού του λιμενικού σώματος. Στη συνέχεια, με την αριθμό 153402 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, παραχωρήθηκε δωρεάν και κατά κυριότητα στο ΙΕΝ έκταση 148 στρεμμάτων στην περιοχή Νέα Χιλία Αλεξανδρούπολης για την ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων και την ίδρυση Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος. Εν τούτης, επί 20 χρόνια το θέμα παραμένει παγωμένο χωρίς να έχει προχωρήσει από καμία κυβέρνηση η υλοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής. Χαρακτηριστικά, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου υπογραμμίζει πως η τοπική μας κοινωνία αντιμετωπίζει με στοικότητα την κολυσιεργία των κυβερνήσεων στην ικανοποίηση του εν λόγω χρόνιου και δίκαιου αιτήματος. Δεν έχουμε την πρόθεση αλλά ούτε και λόγο να θίξουμε να υποδείξουμε το θεσμικό πλαίσιο και τον τρόπο εκπαίδευση του προσωπικού του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Δικαιούμεθα όμως να ζητήσουμε και είναι ηθική υποχρέωση της πολιτείας να ικανοποιήσει την υπόσχεση δεκαετιών να λειτουργήσει στην Αλεξανδρούπολη παραγωγική σχολή του λιμενικού σώματος όπως ακριβώς είχε αποφασιστεί. Οι λόγοι για την επιλογή της Αλεξανδρούπολης προφανώς και δεν είναι τυχαίοι. Εκτιμούμε πως δεν χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης, αλλά απλά και επιγραμματικά θα τους αναφέρουμε. Παραμεθόριος και ευαίσθητη περιοχή, λιμάνι διεθνούς ενδιαφέροντος με ιδιάζουσα γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση, κόμβος μεταφορών και αγωγών, ευρύ πεδίο εκπαίδευση στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αλεξανδρούπολης Σαμοθράκης. Κλείνοντας, ο κ. Πέτροβιτς σημειώνει πως η αναβάθμιση και η ίδρυση τόσο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού όσο και των παραγωγικών σχολών λιμενικού σώματος είναι επιτακτική ανάγκη για την περαιτέρω ανάπτυξη της μεγάλης ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας και αναμένει την ανταπόκριση του Υπουργού στην αξιοποίηση των 148 στρεμμάτων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με σκοπό να υλοποιηθεί επιτέλους η αρχική δέσμευση της πολιτείας. Την παράταση της προθεσμίας που εκπνέει στις 31 Ιανουαρίου για την υπογραφή συμβολιών μεταβίβασης ακινήτων με τις παλιές αντικειμενικές αξίες, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών ο κ. Σταϊκούρας. Ειδικότερα σε δηλώσεις του Υπουργού, σχολιάζοντας το θέμα με το αδιαχώρητο σε εφορίες και συμβολιογραφία για τις εκκρεμούσες αιτήσεις, είπε ότι το Υπουργείο πρέπει να επιδείξει και θα επιδείξει γρήγορα αντανακλαστικά. Την παράταση της προθεσμίας για την υπογραφή συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με τις παλιές αντικειμενικές αξίες για 2 μήνες, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο Open. Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, θα δοθεί διμήνη παράταση για τις μεταβιβάσεις ακινήτων με τις παλιές αντικειμενικές, δηλαδή η καταληκτική προθεσμία θα μετεθεί για τις 31 Μαρτίου του 2022, μόνο όμως, όπως τόνισε ο Υπουργός, για όσους κατέθεσαν την αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2021. Επιπλέον, ο κ. Σταϊκούρας προανήγγειλε και παράταση ενός μήνα, δηλαδή μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου. Από 26 Ιανουαρίου για τη ρύθμιση σε 36 έως 72 δόσεις των κορονοχρεών που δημιουργήθηκαν από το Μάρτιο του 2020 μέχρι τον Ιούλιο του 2021. Σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι η κατεύθυνση είναι από φέτος ο ΕΝΦΙΑ να πληρώνεται από τους φορολογούμενους με 10 δόσεις από 6 που ισχύει έως σήμερα. Με βάση ότι η προθεσμία για τις μεταβιβάσεις ακινήτων μέχρι να δοθεί η διμήνη παράταση που ανακοίνωσε ο κ. Σταϊκούρας εκπνέει στις 31 Ιανουαρίου σε συμβολογραφικά γραφεία, εφορίες, υποθηκοφυλακία και εκτιματολικά γραφεία, επικρατεί το αδιαχώρητο. Οι επαγγελματίες έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, καθώς δεν μπορούν στο σύντομο χρονικό αυτό διάστημα που απομένει να διεκπεραιώσουν ένα μεγάλο όγκο συμβολαίων. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην έκδοση των δικαιολογητικών καταγράφονται στους Δήμους, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν ακόμα και 2 μήνες για να λάβουν το πιστοποιητικό TAP. Όσον αφορά στην ταυτότητα κτηρίου, η καθυστέρηση των συμβολογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων λόγω της αναμονής της έκδοσής της είναι μεγαλύτερη των 3 μηνών, καθώς οι μηχανικοί αδυνατούν να ανταπεξέλθουν χρονικά στην έκδοσή της. Παρακολουθούμε κάθε φορά το πώς λειτουργεί η πραγματική οικονομία και αποδεικνύουμε ότι έχουμε, θα το επαναλάβω γρήγορα αντανακλαστικά, στα στοιχεία που έχουν οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Πράγματι,
έχει δημιουργηθεί ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί γιατί η διαδικασία είναι πολυσύνθετη. Για αυτούς συνεπώς που κάναν αίτηση μέχρι 31/12/21, η βούληση κυβέρνηση είναι να δοθεί μια δίμηνη παράταση. Δίμηνη παράταση, λοιπόν. Μια δίμηνη παράταση. Άρα, λοιπόν, είναι είδηση ότι δίμηνη παράταση μέχρι το Μάρτιο για να ολοκληρωθούν οι συναλλαγές και μεταβιβάσεις με τις παλιές αντικειμενικές. Σε αυτούς που κάνανε δήλωση μέχρι 31/12, διότι μεταγενέστα, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν αλλάξει αντικειμενικές αξίες, έχουν γίνει συναλλαγές σε καινούργιες αντικειμενικές αξίες. Και κάποια στιγμή η κυβέρνηση πρέπει να εισπράξει και έσοδα. Μέχρι τέλος του χρόνου, λοιπόν, όσοι έκαναν, δίμηνη παράταση. Σε ό,τι αφορά τις δόσεις 36 και 72, θα δοθεί εδώ νέα παράταση. Σκεφτόμαστε να δώσουμε έναν μήνα παράταση. Την παράταση, λοιπόν, της προθεσμίας για την υπογραφή συμβολέων μεταβίβασης ακινήτων με τις παλιές αντικειμενικές αξίες για 2 μήνες, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας. Μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Σταϊκούρας, θα δοθεί δίμηνη παράταση για τις μεταβιβάσεις ακινήτων με τις παλιές αντικειμενικές, δηλαδή η καταληκτική προθεσμία θα μετατεθεί για τις 31 Μαρτίου του 2022. Μαζί μας τώρα για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτή την εξέλιξη βρίσκεται ο κύριος Χρήστος Τερζίδης, Πρόεδρος του Συμβολογραφικού Συλλόγου Εφετείου της Θράκης, είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μπασκάκη. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε κοντά μας για να μας δώσετε περισσότερες χρηστικές πληροφορίες για αυτή την ανακοίνωση που ήρθε διαστόματος του αρμοδίου υπουργού του κ. Σταϊκούρα. Για πείτε μας, λοιπόν, τι θα συμβεί, τι πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι και μέχρι πότε, βεβαίως. Ναι, πράγματι υπήρξε αυτή η ανακοίνωση της δίμηνης παράτασης, δηλαδή μέχρι το τέλος Μαρτίου, υπό μία προϋπόθεση ότι οι σχετικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς είχαν υποβληθεί μέχρι 31/12/2021. Μόνο δηλαδή για τις υποθέσεις όπου είχαν υποβληθεί οι δηλώσεις, είτε ηλεκτρονικά είτε στις αρμόδιες ΔΟΗ, και είχαν είτε διεκπαιρεωθεί ηλεκτρονικά είτε είχε ληφθεί αριθμός πρωτοκόλλου μέχρι 31/12, μόνο για αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν οι παλιές αντικειμενικές εφόσον το συμβόλαιο συνταχθεί και υπογραφεί μέχρι τις 31 Μαρτίου πλέον. Σε αντίθετη περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, σε αντίθετη περίπτωση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και όπως το λέτε και εσείς, προφανώς αυτή η δίμηνη παράταση δεν ισχύει. Βέβαιως, αν σήμερα δηλαδή υποβληθεί δήλωση πόρου μεταβίβασης, θα πάει με τις νέες ισχύουσες αντικειμενικές αξίες. Τώρα, για τουλάχιστον, τουλάχιστον αυτό ίσχυε με την παράταση η οποία είχε δοθεί αρχικά και θεωρώ ότι το ίδιο θα είναι και το περιεχόμενο της νέας παράτασης που θα δοθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου. Κύριε Πρόεδρε, σωστά δόθηκε αυτή η δίμηνη παράταση από το Υπουργείο Οικονομικών. Εσείς τώρα που τα διαχειρίζεστε, ξέρετε πώς η κατάσταση διαμορφώνεται και ποιο είναι το πραγματικό ενδιαφέρον των ανθρώπων που πρέπει ή θέλουν να μπουν σε αυτές τις διαδικασίες. Σωστά, λοιπόν, δόθηκε αυτή η δίμηνη παράταση. Θέλω να τονίσω ότι υπήρξαν παρεμβάσεις και αιτήματα πολλών θεσμικών φορέων από τον Δεκέμβρη ακόμη, μεταξύ των οποίων βεβαίως και η Συντονιστική Επιτροπή Συμβουλογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, που ζητούσαμε αυτή η παράταση να είναι όχι ενός μηνός βεβαίως, να είναι τουλάχιστον τρίμηνη. Από τότε δηλαδή, από τον Δεκέμβρη, να δινόταν μία και καλή μία τρίμηνη παράταση. Τουλάχιστον. Δεν μας άκουσε δυστυχώς ο Υπουργός και νομοθέτησε με το νόμο 4876 του 2021 την παράταση που δόθηκε αρχικά για ένα μήνα. Εμείς ζητούσαμε την τρίμηνη παράταση για διάφορους λόγους. Το λέγαμε διότι γνωρίζαμε πολύ καλά πόσο χρονοβόρες είναι πλέον οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε μεταβίβασης ακινήτου λόγω της πληθώρας των προαπαιτούμενων. Το λέγαμε επίσης επειδή γνωρίζαμε πολύ καλά και τον όγκο των υποθέσεων που την τελευταία περίοδο είχαν συσσωρευτεί στα γραφεία μας και έπρεπε να εξυπηρετηθούν. Η αλήθεια είναι, τέλος, κύριε Πρόεδρε, ότι από τη μία ο κύριος Σταϊκούρας μπορεί να μην σας άκουσε εγκαίρως, από την άλλη όμως, με αφορμή και την ανακοίνωση που έκανε, παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι αυτό το χρονικό διάστημα παρατηρείται ένα διαχώρητο σε εφορίες και συμβολογραφία για τις εκκρεμούσες αυτές αιτήσεις μεταβάσεων. Μάλιστα, είπε ότι έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά, τα δείχνουμε τα αντανακλαστικά μας, γι' αυτό και προχωρούμε σε αυτή τη ρύθμιση, είπε. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι μας εξηγείτε, θα έπρεπε νωρίτερα να έχουν αναπτυχθεί αυτά τα αντανακλαστικά από την πλευρά του Υπουργείου. Έτσι λέω και επιμένω σε αυτό και ξέρετε, εάν από την αρχή είχε δοθεί η τρίμηνη παράταση,
θα υπήρχε λιγότερη ταλαιπωρία και για τους πολίτες που συναλλάσσονται και για τους αρμόδιους επαγγελματίες και για τις αρμόδιες υπηρεσίες βεβαίως που έχουν σχέση με το αντικείμενο και θα μπορούσε να εξυπηρετηθούν περισσότερες υποθέσεις ώστε η οικονομία να κεφαλοποιήσει αυτή τη δυναμική που είχε αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες του περασμένου έτους. Και για να γίνω πιο σαφής, θα πω ότι εάν έγκαιρα η κυβέρνηση έκανε δεκτό το αίτημα των φορέων να δοθεί αυτή η τρίμηνη παράταση από τα μέσα Δεκεμβρίου και είχε ενημερώσει σχετικά, θα μπορούσαν να υποβληθούν πολύ περισσότερες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και στο τρίμηνο που θα ακολουθούσε θα μπορούσαν να οκληρωθούν όλες οι υποθέσεις προγραμματισμένα και σωστά. Και να μπει και η αγορά, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, σε αυτή τη νέα φάση, αλλά όπως εσείς επισημάνατε, με μεγάλη καθυστέρηση. Κύριε Προέδρε, πείτε μου ένα τελευταίο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται και θέλουν να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία, να κάνουν το ακίνητό τους μεταβίβαση, πρέπει να ξέρουν κάτι, πρέπει να γνωρίζουν κάτι, υπάρχει κάτι που πρέπει να αποφύγουν ως παγίδα? Εγώ ήθελα να επισημάνω επίσης ότι δεν αρκεί η παράταση να αφορά μόνο τις παλιές αντικειμενικές αξίες. Υπάρχει και ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα από τις αυξήσεις των αντικειμενικών, το οποίο εκτιμώ ότι θα προκαλέσει σημαντική εμπλοκή στις συναλλαγές με την συνακόλουθη επίπτωση στην οικονομία και στην ανάπτυξη. Και μιλώ για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Η υποχρεωτική έναρξη της οποίας είναι από την 1 Φεβρουαρίου, γιατί τελεί σε αναστολή μέχρι 31 Ιανουαρίου και αυτή. Δεν θα είχε λοιπόν κανένα νόημα να δοθεί η παράταση που προανάγγειλε ο κύριος Σταϊκούρας, αν δεν υπάρξει και ανάλογη απόφαση παράτασης από το ΙΠΕΝ για την έναρξη ισχύως της υποχρεωτικότητας ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να συμπορευθούν με έναν τρόπο από ό,τι αντιλαμβάνουμε και σωστά το επισημαίνετε κύριε Πρόεδρε για να κάνουμε λίγο καλύτερη και πιο εύκολη τη ζωή μας από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν κύριε Τερζή, σας ευχαριστώ θερμότατα για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια γιατί ήδη γνωρίζω ότι εσείς οι συμβολιογράφοι αυτό το διάστημα έχετε πολύ φόρτο εργασίας οπότε σας χρειάζεται το κουράγιο από εδώ και έπειτα κύριε Τερζίδη να είστε καλά. Αυτό είναι αλήθεια, σας ευχαριστώ πολύ. Προφητική φαίνεται ότι ήταν η ανάρτηση του κυρίου Παύλου Δαμιανίδη, του νέου εκτελεστικού γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αφορμή την ανάληψη των νέων του καθηκόντων στην κριτική που του ασκείται από πολλούς πολιτικούς χώρους, καθώς είχε σημειωθεί ήδη από τις 17 Ιανουαρίου ότι η σημερινή διοίκηση είχε στηριχθεί από το Κινάλ. Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι στη σημερινή διοίκηση συμμετέχουν δύο αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι έχουν υποστηριχθεί από το ΠΑΣΟΚ, πολιτικά λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή στη διοίκηση από την αρχή της τρέχουσας θητείας, της παράταξης που υποστηρίχθηκε από το Κινάλ και την παρουσία δύο αντιπεριφερειαρχών από την ίδια παράταξη στη διοίκηση της περιφέρειας, σημειώνοντας πως γι' αυτό το λόγο αποδέχθηκε την πρόταση του κυρίου Μέτιου. Θέση επιτελική αλλά και τεχνοκρατική και υπηρεσιακή για την κατάληψη της οποίας πρέπει να αξιολογούνται τα προσόντα και όχι κομματική προσέλευση, ασχέτως εάν στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να κομματικοποιούμε τα πράγματα. Αυτή είναι η θέση του εκτελεστικού γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τον Παύλο Δανιανίδη, που ανέλαβε πρόσφατα το ρόλο αυτό μετά και την παρέτηση της Ζωής Κοσμίδου, προκαλώντας δημόσια συζήτηση για τη συνεργασία του με τον νεοδημοκράτη Χρήστο Μέτιο και σχόλια όπως αυτό της τοπικής συντονίστριας του ΣΥΡΙΖΑ, Αγγελικής Κουγιουμτζόγλου στη Ροδόπη. Στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο ράδιο Χρόνος της Κομωτινής, ο Παύλος Δαμιανίδης δεν θέλησε να τοποθετηθεί στο σχόλιο της τοπικής συντονίστριας του ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Κουγιουμτζόγλου, για το οποίο άλλωστε τοποθετήθηκε δημόσια και αναλυτικά, αλλά είπε με νόημα: μερικοί άνθρωποι μπλέκουν τα πράγματα στο μυαλό τους. Εγώ έχω μάθει, παρότι είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική, αλλά και σε θέσεις υπηρεσιακές και θέσεις διοίκησης ευθύνης, να ξεχωρίζω το τεχνοκρατικό από το πολιτικό. Για τον καινούργιο μου ρόλο ως εκτελεστικός γραμματέας, δηλώνω πως αυτός ο ρόλος δεν είναι πολιτικός, είναι τεχνοκρατικός και υπηρεσιακός. Μπορώ να μιλάω πολιτικά ώρες ατελείωτες, αλλά με το νέο μου ρόλο δεν θα μιλάω πολιτικά, διότι δεν είναι ο ρόλος μου να ασκώ πολιτική. Όσον αφορά στη συνεργασία του με τον κύριο Μέτιο, ανέφερε, θα πρέπει να δούνε γύρω τους τι συμβαίνει σε ανάλογες θέσεις στην αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδος δεν θα πρέπει να συγκρίνεται με τις προηγούμενες όσον αφορά στο θέμα των συνεργασιών. Μέχρι και την τελευταία αυτοδιοικητική θητεία, οι συνεργασίες γινόταν στο πλαίσιο προγραμματικών συμφωνιών και κοινών στοχεύσεων κάποιων αυτοδιοικητικών παρατάξεων.
παράταξων που μπορεί να είχαν τη μεγαλύτερη πολιτική ομογένεια. Στην τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο προέκυψαν αναγκαστικές συνεργασίες λόγω του Κλειστένη και αυτό είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να μην τη βλέπει ή να μην τη λαμβάνει υπόψη. Ο Κλειστένης είναι ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που έφερε το απόλυτο μπάχαλο στην αυτοδιοίκηση, να μην μπορεί η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές να διοικήσει και να πρέπει αναγκαστικά να συμπράξει και να συνεργαστεί με άλλες παρατάξεις προκειμένου να συγκροτηθεί η πλειοψηφία που απαιτείται για να ληφθεί μια απόφαση. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στην περιφέρεια, ο κ. Δαμιανίδης ξεκαθαρίζει προς κάθε κατεύθυνση πως διατηρεί την κομματική του ταυτότητα και την πολιτική του αυτονομία. Αυτό είναι κάτι που θα το δείτε και στην πράξη, δήλωσε ο ίδιος. Είναι μια θέση που είναι βέβαια επιτελική, αλλά είναι τεχνοκρατική και υπηρεσιακή. Και το σωστό θα είναι να αξιολογούνται τα προσόντα κάποιου για αυτή τη θέση και όχι η πολιτική του προέλευση. Άσχετα βέβαια αν έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να κομματικοποιούμε τα πράγματα. Υπήρχε εδώ πριν από μένα εκτελεστικός γραμματέας. Είχε κάνει μια άλλη επιλογή στην αρχή της θητείας, ήταν η κυρία Κουσμίδου, η οποία ήταν και πολύ άξια και είχε αφήσει πολύ μεγάλο έργο στην περιφέρεια, η οποία όμως επέλεξε να παραιτηθεί γιατί συνταξιοδοτήθηκε. Οπότε η θέση έμεινε κενή και έγινε η πρόταση σε μένα. Με το νέο ρόλο μου δεν θα μιλάω πολιτικά, διότι δεν είναι ο ρόλος μου να ασκώ πολιτική. Τώρα, όσον αφορά τη συνεργασία, που κάποιοι θεωρούν ότι είναι πολιτικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να δούνε γύρω τους τι συμβαίνει σε ανάλογες θέσεις στην αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα. Εγώ θέλω να τονίσω κάτι. Ότι στην περιφέρεια και σε όλες τις δομές αυτοδιοίκησης της χώρας, δήμους και περιφέρειες, υπάρχουν συνεργασίες που, μάλλον να το πω διαφορετικά, αυτή η τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδος δεν θα πρέπει να συγκρίνεται με προηγούμενες. Όπου όσον αφορά το θέμα των συνεργασιών. Στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης τώρα επιβεβαιώθηκε για ακόμα μία φορά η καλή συνεργασία ανάμεσα στη διοίκηση του Δήμου της Αλεξανδρούπολης και στους παραγωγούς και εμπόρους της λαϊκής αγοράς. Στη συνάντηση που είχαν σήμερα με τον Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη αναλύθηκαν τα προβλήματα που τους απασχολούν, ενώ έγινε και ιδιαίτερη συζήτηση για την ίδρυση και λειτουργία δεύτερης λαϊκής αγοράς στην πόλη, σε σημείο που θα ικανοποιεί τις αυξημένες ανάγκες παραγωγών και καταναλωτών. Σε αγαστή συνεργασία και σε απόλυτη σύμπνοια, Δημοτική Αρχή και Παραγωγή της Λαϊκής Αγοράς στην Αλεξανδρούπολη εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο αυτών που δραστηριοποιούνται στη Λαϊκή Αγορά, όσο και των καταναλωτών. Στη συνάντηση που είχαν Δήμαρχος και Αντιπροσωπεία των Εμπόρων της Λαϊκής Αγοράς, συζήτησαν τα προβλήματα και τέθηκαν οι προτάσεις για την εξέβρεση των λύσεών τους. Στο επίκεντρο των συνομιλιών, η ίδρυση και λειτουργία μιας ακόμη λαϊκής αγοράς στα πρότυπα της Λαϊκής που διεξάγεται κάθε Πέμπτη στο ρέμα του Βανικιώτη Παπαναστασίου, με παράλληλη κατάργηση της λαϊκής του Σαββάτου. Μια ουσιαστική, επικοδομητική αλλά και παραγωγική συζήτηση. Το θετικό που κρατήσαμε είναι ότι συμφωνούμε πλέον όλοι στην ίδρυση και λειτουργία μιας δεύτερης λαϊκής στην Αλεξανδρούπολη, η οποία μέσα από διεργασίες και ζυμώσεις, μέσω της πενταμελούς επιτροπής που έτσι κι αλλιώς την προβλέπει ο νομοθέτης, να μας υποδείξει τις προτινόμενες μέρες και μέρος όπου θα πρέπει να διεξαχθεί, προκειμένου να καλύψουμε και άλλα αγοραστικά κοινά και άλλες ανάγκες που παρουσιάζονται όχι μονάχα πληθυσμιακά λόγω της αύξησης που παρατηρείται πλέον στην πόλη μας, αλλά και τους εργαζόμενους μέσα στην εβδομάδα, γιατί όχι, μέσα στο Σαββατοκύριακο να υπάρχει μια δεύτερη λαϊκή, εφόσον συγκλίνουμε όλοι και εφόσον και η Επιτροπή μας υποδείξει το μέρος και την μέρα στην οποία θα πρέπει να λάβει η χώρα αυτή. Ένα από τα επίσης προβλήματα τα οποία, όπως γνωρίζετε εσείς, είναι αυτή η συγκέντρωση των παραγόνων του Σαββάτου, την οποία θέλουμε εμείς να μετατρέψουμε σε νόμιμη και μπορεί μέσα σε κάποιες διαδικασίες με τη δεύτερη λαϊκή να μπορεί και αυτή να μετατραπεί σε μια νόμιμη λαϊκή, ώστε να μην έχουμε και εμείς το πρόβλημα η τοπική παραγωγή και που είμαστε πάρα πολλοί, να μπορούν τα παιδιά να λειτουργούν και να πουλάνε, όπως ξέρετε, κάθε Σάββατο τα φθηνά προϊόντα τα οποία δίνουμε σε όλο το λαό της πόλης μας. Πιστεύω ότι σιγά σιγά, γιατί αυτά δεν γίνονται σε μία μέρα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρεις, σιγά σιγά να μπορέσουμε να τα βάλουμε όλα σε μία τάξη και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και μια δεύτερη λαϊκή. Και όπως ξέρετε όλοι σας και το γνωρίζουμε και είμαστε και τυχεροί, η Αλεξανδρούπολη έχει μια από τις μεγαλύτερες αναπτύξεις, έχει ανάπτυξη από όλες τις πόλεις της Ελλάδος, το βλέπουμε ήδη στις οικοδομές οι οποίες χτίζονται. Έχουμε δει το λιμάνι το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι μια πόλη που κάποτε, εγώ όταν ήμουν μικρός, ήταν η τρίτη πόλη της Θράκης. Σήμερα είναι η πρώτη πόλη σε πληθυσμό στη Θράκη μέσα και σε λίγο καιρό θα περάσουμε και την Καβάλα στην Ανατολική Μακεδονία. Έχουμε τους Αμερικάνους, έχουμε
πολλούς τρόπους να αναπτυχθούμε. Άρα θα μας χρειαστούν και λαϊκές. Ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης άκουσε όλα τα πιθανά σενάρια για το χώρο που θα μπορούσε να φιλοξενεί τη δεύτερη λαϊκή αγορά, ευελπιστώντας πως με τον σωστό σχεδιασμό θα βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, ώστε όλοι να είναι ικανοποιημένοι και να καλύπτονται οι ανάγκες μιας πόλης που συνεχώς μεγαλώνει και αναπτύσσεται. Από τη στιγμή που προσπαθείς να λύσεις και να κάνεις ένα πράγμα μέσα στην πόλη, βρίσκεις και τους χώρους. Να με κάνετε μια ερώτηση. Με κάνετε μια ερώτηση μέσα στο Δήμο Αλεξανδροπόλεως, ο οποίος έχει το καλύτερο ρημοτομικό σχέδιο στην Ελλάδα, που το έφτιαξαν κάποιοι ξένοι κάποιες εποχές. Μια πόλη που είναι όλο τετράγωνο και ένας δρόμος που κατεβαίνει κατευθείαν στη θάλασσα. Δεν είμαστε ούτε στο Δημότυχο, ούτε στην Καβάλα, ούτε στην Ξάνθη να ψάχνουμε να βρούμε μια ευθεία οδός. Κάτι κάπου θα βρούμε. Αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και όλοι μαζί να λειτουργήσουμε. Συνεπώς, η συνεργασία σας με τη Δημοτική Αρχή σε καλό επίπεδο. Κοιτάξτε, δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Ίσα-ίσα έχουμε να κάνουμε να λειτουργήσουμε μαζί για το καλό όλων. Εμείς πρώτον λειτουργούμε για το καλό της πόλης, αλλά και για το καλό του οικογενειού μας. Μην βλέπετε εμένα που μεγάλα τώρα. Υπάρχουν νέα παιδιά που έχουν μέσα στο επάγγελμα αυτό. Υπάρχουν 70-80 νέα παιδιά μέσα στην πόλη, τα οποία θέλουν να λειτουργήσουν και λειτουργούν ως ένα κατάστημα κι αυτοί. Είναι καταστηματάρχες, είναι επαγγελματίες. Έτσι, με τη βοήθεια και τη Δημοτική Αρχή, όλα θα πάνε καλά. Στην ανακοίνωση του Νίκου Γκότση, του πρώην αντιδημάρχου Φερών, που έθετε το ερώτημα εάν το πυροσβεστικό όχημα για την κάλυψη αναγκών του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου Φερών μετακινήθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία Αλεξανδρούπολης και αν το γεγονός φέρει ευθύνη ο Δήμος Αλεξανδρούπολης που δεν φρόντισε για τη στέγασή του, απαντά ο αντιδήμαρχος Φερών, ο κύριος Δημήτρης Κολιώνης, λέγοντας ανάμεσα σε άλλα και κατηγορώντας τον κύριο Γκότση για λαϊκισμό. Στην ανακοίνωση του Νίκου Γκότση, πρώην αντιδημάρχου Φερών, που έθετε το ερώτημα αν το πυροσβεστικό όχημα για την κάλυψη αναγκών του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου Φερών μετακινήθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία Αλεξανδρούπολης και αν για το γεγονός φέρει ευθύνη ο Δήμος Αλεξανδρούπολης που δεν φρόντισε για τη στέγασή του, απαντά ο Κολιώνης Δημήτριος, αντιδήμαρχος ακροτουρισμού, πρωτογενού τομέα των Φερών, κατηγορώντας παράλληλα τον κύριο Γκότση για λαϊκισμό. Αναλυτικά ο κύριος Κολιώνης γράφει: όλοι γνωρίζουμε τις άθλιες και τριτοκοσμικές συνθήκες παραμονής και διαβίωσης των πυροσβεστών και των εθελοντών στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Φερών. Οι σοβαρές ελλείψεις και τα προβλήματα στις κτηριακές υποδομές που στεγάζεται το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο δυσκόλευαν όλα τα χρόνια τη λειτουργία του, τις συνθήκες διαβίωσης των πυροσβεστών, δημιουργώντας ένα ανθυγιεινό περιβάλλον και δυσχεραίνοντας συγχρόνως την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Δυστυχώς, η κατάσταση που επικρατούσε αναφερόταν σε συνθήκες διαβίωσης σε εργασιακούς χώρους περασμένων δεκαετιών. Η Δημοτική Αρχή, θέλοντας να βάλει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση, προχώρησε σε μελέτη που προβλέπει ριζική ανακαίνιση του χώρου παραμονής των πυροσβεστών και την κατασκευή κλειστού θερμενόμενου χώρου στάθμευση οχημάτων. Η εργολαβία είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες. Θα παραδοθεί ένας χώρος που δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή ντροπιαστική κατάσταση που παραλάβαμε, καθώς θα εξασφαλίζει πλέον την επιχειρησιακή επάρκεια και την αξιοπρεπή διαβίωση των πυροσβεστών κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες. Η συνεργασία μας τόσο με τη διοίκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης όσο και την πυροσβεστική διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι άριστη. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και τη βελτίωση των υποδομών, στόχος για μόνιμο πυροσβεστικό κλιμάκιο είναι πιο κοντά, πράγμα που σημαίνει ότι θα στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό 7 ημέρες την εβδομάδα και όλο το 24ωρο. Ειλικρινά πιστεύει κανείς ότι με την υπάρχουσα κτηριακή κατάσταση του κλιμακίου μπορούσαμε με σοβαρότητα να διεκδικήσουμε την αναβάθμιση του εθελοντικού κλιμακίου σε μόνιμο κλιμάκιο? Συνεχίζουμε μεθοδικά την προσπάθεια αναβάθμισης του πυροσβεστικού κλιμακίου Φερών, αφήνοντας πίσω το λαϊκισμό και τη στήρα αντιπαράθεση. Υπενθυμίζουμε ότι με ανακοίνωσή του ο Νίκος Γκότσης, ο πρώην αντιδήμαρχος Φερών, έθετε το ερώτημα εάν το πυροσβεστικό όχημα για την κάλυψη αναγκών του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου Φερών μετακινήθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία Αλεξανδρούπολης. Είναι αλήθεια ότι το εικονιζόμενο όχημα που στάλθηκε από την Αθήνα μετά τις παρεμβάσεις μας για την κάλυψη αναγκών του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου Φερών μετακινήθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία Αλεξανδρούπολης γιατί ο Δήμος ως όφιλε δεν προχώρησε στη στέγασή του και προκειμένου να αποφευθεί στα υδραυλικά του βλάβη από τον παγετό, η υπηρεσία προληπτικά το μετακίνησε? Είναι αλήθεια ότι επειδή ο προηγούμενος στεγασμένος χώρος του κλιμακίου διαμορφώθηκε για άλλες ανάγκες του κλιμακίου και ενώ έπρεπε να δημιουργηθεί καινούριο στεγασμένος και θερμενόμενος χώρος, αυτό δεν έγινε και τα άλλα δύο οχήματα του κλιμακίου βρίσκονται εκτεθειμένα στις χειμερινές συνθήκες? Είναι αλήθεια ότι αν έχουμε παγετό, αυτά τα δύο οχήματα δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε συμβάν πυρκαγιάς? Εάν είναι αλήθεια όλα αυτά, υπάρχουν ευθύνες? Ήρεμα ρωτάω. Δεν ξεκίνησαν οι εργασίες ούτως ώστε να κατασκευαστεί υπόστεγο για τη φιλοξενία του πυροσβεστικού οχήματος? Όχι, ξεκίνησαν ανάποδα. Αυτό λέω. Χάλασαν τον καράζ, το κάναν γραφεία εν πάση περιπτώσει και έμειναν τα οχήματα απ' έξω. Αντί να φτιάξουν πρώτα τον καράζ, γιατί έρχονται χειμώνας, Νοέμβριος, μπαίνει στο χειμώνα. Ώστε να διασφαλιστούν πρώτα τα οχήματα και μετά πείραξε αυτούς τους χώρους που θες, κάνει ό,τι θέλεις, μέσα είναι.
Ξεκίνησαν ανάποδα με αποτέλεσμα τώρα να μην έχουμε γκαράζ και να είναι εκτεθειμένα τα δυο τα οχήματα και το καλό μας όχημα να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αλεξανδρούπολη για να προστατευτεί. Ορθώς έπραξε η πυροσβεστική υπηρεσία. Και αν ήμουν εγώ στη θέση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και είχα τέτοιου είδους συμπεριφορές, το πιο πιθανό είναι ότι θα έκλεινα και το κλιμάκιο. Δεν παίζεις με αυτά τα πράγματα. Την άμεση έναρξη εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης σημαντικών κτηρίων στην περιοχή Σουφλίου ανακοίνωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος. Την άμεση έναρξη εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης σημαντικών κτηρίων στην περιοχή του Σουφλίου ανακοίνωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία τη Μανάκα ο Δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος. Έκανε λόγο για έργα συνολικού ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, οι εργασίες των οποίων πρόκειται να ξεκινήσουν την άνοιξη. Πρόκειται για αναβαθμίσεις του δημοτικού καταστήματος της Ιεράς Μονής Δαδιάς, του κλειστού γυμναστηρίου της πόλης και της μαθητικής εστίας, έργα που χρόνια παρέμειναν αναξιοποίητα. Έργα αξιοποίησης με δεδομένο το γεγονός ότι η περιοχή πρέπει να γίνει τουριστικός πόλος έλξης επισκεπτών μετά και τη διάκρισή της από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ως το καλύτερο τουριστικό χωριό. Σε αυτά περιλαμβάνεται η έναρξη αθλητικών εγκαταστάσεων μέσω του προγράμματος Φιλόδημος ύψους 550.000 ευρώ αλλά και αποκατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου της πόλης ύψους 700.000 ευρώ. Θεωρώ ότι αλλάζει εικόνα της πόλης του μεταξιού, τόνισε ο κ. Καλακίκος. Γίνεται ελκυστική ώστε να καταφέρουμε μέσω μιας καλύτερης προβολής που επιδιώκουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα. Ο αγώνας είναι πολυμέτωπος, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σουφλίου, διότι η περιοχή αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα. Ένα από αυτά αποτελεί και η αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών Λαβάρων και Λυκόφος, όπου τώρα τα σχετικά έργα βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης από την περιφέρεια, ώστε σύντομα να ανακοινώσουμε την έναρξη των εργασιών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επίλυση της αδειοδότησης του βιολογικού στην πόλη του Σουφλίου, ο οποίος λειτουργούσε χωρίς άδεια εδώ και 30 χρόνια. Έχουμε ξεπεράσει τους αρχικούς μας στόχους, τόνισε ο Δήμαρχος Σουφλίου, και βάζουμε νέους για τη διετία που απομένει. Με μια σειρά παρεμβάσεων που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής εδώ των πολιτών. Ναι. Και ασφαλώς αυτά αφορούν ενεργειακές αναβαθμίσεις σημαντικών κτηρίων για την περιοχή, όπως είναι το Δημαρχείο, είναι το κλειστό γυμναστήριο, είναι η μαθητική εστία, αλλά και η Ιερά Μονή της Δαδιάς. Είναι περίπου ύψος 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τα τρία ήδη έχουν ανοιχτεί οι προσφορές. Οπότε μας μένει το τέταρτο. Φέτος λοιπόν από τον Απρίλιο-Μάιο ξεκινάνε οι εργασίες. Βέβαια παράλληλα με αυτές τις εργασίες ξεκινάνε αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουμε υπαχθήσει στο πυλόδημο 550.000. Έχουμε αποκαταστάσεις του οδικού δικτύου εντός της πόλης του Σουφλίου περίπου στο ύψος 430.000 είναι η μία δημοπρασία και 250 η άλλη δημοπρασία. Οπότε θεωρώ ότι πλέον αλλάζει η εικόνα της πόλης του μεταξύ και δημιουργείται μία πόλη προσέλκυσης επισκεπτών, διότι όπως γνωρίζετε έχουμε ρίξει μεγάλη βαρύτητα το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά από τη διάκρισή μας ως από τους καλύτερους εναλλακτικούς προορισμού από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού στην προβολή της περιοχής μας. Και βρισκόμαστε συνεχώς σε επικοινωνία με ΙΟΤΑ αλλά και με το Υπουργείο Τουρισμού και με την περιφέρεια προκειμένου να προβάλλουμε την περιοχή και να έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα, βέβαια όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, γιατί γνωρίζετε ότι αυτή η σημαντική διάκριση δεν έτυχε σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη λόγω της πανδημίας. Λοιπόν, η ΑΔΕΔΗ προγραμμάτιζε για αύριο Τετάρτη 26 Ιανουαρίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι συγκεκριμένα μπροστά από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Για να είμαι πιο συγκεκριμένη, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ στον Εύρο προγραμμάτιζε την σχετική κινητοποίηση σε μια πανελλαδική προσπάθεια που θα γινόταν αύριο. Αλλά δυστυχώς δεν θα γίνει αύριο η κινητοποίηση. Τώρα το γιατί και το πώς θα μας το εξηγήσει αμέσως τώρα ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΗ στον Εύρο, ο κ. Παναγιώτης Τσίρτσης, διότι κάποιες διαφοροποιήσεις. Αντιλαμβάνομαι λόγω των όσων έχουν συμβεί στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Αλλά τα προβλήματα όμως, κύριε Τσίρτση, παραμένουν. Γι' αυτό και αυτή η απεργιακή κινητοποίηση, η στάση εργασίας, μετατίθεται επί της ουσίας το επόμενο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα τον Φλεβάρι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Επευκαιρία. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Ακόμα δίνουμε αυτή την ευχή. Μπορούμε. Μας παίρνει ακόμα λίγες μέρες. Μας παίρνει.
Μπας και γίνει πιστευτό μετά πολλά καλή χρονιά, γιατί το 2022 έχει ξεκινήσει περίεργα, κύριε Τσίρτσι, με προβλήματα, με κινητοποιήσεις, με διαμαρτυρίες και μάλιστα πολλές από αυτές αφορούν και στην περιοχή του Εύρου με τα γνωστά ζητήματα Κίτπρο και Κάμι. Σας βάλω τώρα σε αυτή την συζήτηση, γιατί ως νομαρχιακό τμήμα έχετε πάρει θέση για αυτή την υπόθεση. Έτσι, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Πάμε τώρα στο διατάφτα της απόψινής μας τηλεοπτικής συνάντησης. Για αύριο προγραμματίζεται μια κινητοποίηση έξω από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, αλλά τελικά δεν θα γίνει. Γιατί? Γιατί λόγω του καιρού και της χιονοπτώσεως που είχαμε σε πολλά μέρη της Ελλάδας, σχεδόν η μισή χώρα αντιμετωπίζει σήμερα που μιλάμε τρομερά προβλήματα λόγω των καιρικών συνθήκων και του παγετού. Είδατε ότι είδαμε όλοι, γίναμε μάρτυρες όλοι ότι εχθές... Πώς παραλύει το κράτος μέσα σε χρόνο ντετέ, αυτό λεωφόρο, είδαμε όλοι. Λεωφόρο, θα έλεγα, γιατί η Αττική Οδός είναι μια λεωφόρος. Τεσσάρων και τεσσάρων λωρίδων ξαφνικά κόπηκε, χιλιάδες άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν μέχρι τα ξημερώματα. Καταλαβαίνουμε όλοι λοιπόν ότι ήταν αδύνατον να προχωρήσουμε εμείς στην κινητοποίησή μας, όταν σε αυτή την κινητοποίηση καλούσαμε και όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο θέμα των εργαζομένων στον χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μόνο της αδειδίου που εκπροσωπεί όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Άλλωστε και στο κάλεσμα και το δικό μας ως νομαρχιακό τμήμα, στο τέλος καλούμε και κάθε συμπολίτη μας, ο οποίος έχει βιώσει τις ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή η πανδημία, κυρία Πασκάκη, ανέδειξε αυτά τα προβλήματα στον χώρο του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, είχαμε εκφράσει την ευχή ότι αφού ήρθε που ήρθε η πανδημία και θα τη βιώνουμε όλοι, στην αρχή λοιπόν είχαμε ανακοινώσει πριν 2 χρόνια ότι μάλλον θα έρθει και μια λύση σε αυτά τα χρόνια επί δεκαετιών προβλήματα. Καμία λύση δεν ήρθε. Καμία. Καμία. Απόλυτα καμία. Χωρίς δηλαδή καμία παρένθεση ή να βάλουμε λέξεις εισαγωγικά. Ναι μεν αυξήθηκαν οι ΜΕΘ, ναι μεν μπορεί να γίνουν κάποιες προσλήψεις συμβασιούχων υγειονομικών. Σταγόνα στον ωκεανό, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, γιατί αυτό το μαρτυράτε και εσείς με τη δημοσιογραφική σας εμπειρία. Μα οι καταγραφές των ρεπορτάζ αυτών δείχνουν, κύριε Τσίρτσι, έτσι σε καθημερινή βάση τα προβλήματα παραμένουν. Το προσωπικό είναι ελάχιστο στις δημόσιες δομές και όχι μόνο, αλλά τώρα επειδή κάνουμε αναφορά εκεί. Λοιπόν, γι' αυτό και λέω πως τα ζητήματα είναι μπροστά μας και είναι και άλυτα. Ναι, έχουν γίνει κάποιες μεμονωμένες παρεμβάσεις για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, αλλά δεν φτάνουν αυτές για να καλύψουν τα πολλά και μεγάλα προβλήματα. Και χρόνια προβλήματα. Και είπα χαίρομαι γιατί δεν βγαίνουν από το στόμα ενός πολλούς εκ των συμπολιτών μου, κακού συνδικαλιστή που όλο ζητάνε κάνουν, αλλά και από το στόμα μιας επί χρόνια δημοσιογράφου που τη γνωρίζουμε και ξέρουμε την θέση της και τη στάση της όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν, είχαμε εκφράσει αυτή την ευχή ότι τουλάχιστον λυθούν αυτά τα χρόνια προβλήματα. Ούτε λοιπόν προσλήψεις για να καλυφθούν όλα τα κενά, όχι μόνο στο υγειονομικό προσωπικό, αλλά ένα νοσοκομείο, ένα κέντρο υγείας, χρειάζονται και άλλες ειδικότητες για να λειτουργήσουν σωστά. Προσλήψεις λοιπόν σε ανθρώπινο δυναμικό δεν γίνανε ποτέ και ούτε βλέπουμε φως στο τούνελ ότι θα γίνουν. Γι' αυτό και φωνάζουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η πανελλήνια ημέρα δράσης. Δεν εξοπλίστηκαν έτσι περαιτέρω τα νοσοκομεία μας, τα κέντρα υγείας. Πάλι σπασμωδικές κινήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Μεσοβέζικες λύσεις. Παίρνουμε τον έναν, βάζουμε τον άλλον. Μεσοβέζικες λύσεις. Και σε εξοπλισμούς μία δωρεά, μία χορηγία και κάπου εκεί σταματάει. Δίνουμε τα χέρια, λέμε ευχαριστώ στον δωρητή και μέχρι εκεί. Αλλά κάτι οργανωμένο από τη συντεταγμένη πολιτεία δεν υπάρχει. Τρίτον, οι υποδομές. Και όχι μόνο λοιπόν δεν έγιναν όλα αυτά, τα θεωρούσαμε αυτονόητα γιατί επιτέλους αναδείχθηκαν σε κάθε μέλος της ελληνικής πολιτείας αυτά τα προβλήματα λόγω της πανδημίας. Αντίθετα τι βλέπουμε, μια κυβέρνηση να περιορίζει ακόμα περισσότερο το προσωπικό βάζοντας σε αναστολή τους ανεβολίες τους υγειονομικούς
και την ίδια ώρα που τους προειδοποιεί με απόλυση, την ίδια ώρα αλλάζει την καραντίνα από 10 μέρες σε 5 μέρες, λες και διαμαγείας ξαφνικά ο κορονοϊός την τέτοια μέρα σταματάει να υφίσταται σε έναν που έχει νοσήσει, αγνοώντας ότι λοιπόν αυτό μπορεί προσωπικό, να φέρει... Αφού δεν έχουμε προσωπικό, είναι ο μόνος τρόπος να καλύψουμε έτσι τα κενά με το πιο γρήγορα και ακριβώς, πιο ανέξοδα. Επειδή λοιπόν δεν κάναν 2 χρόνια προσλήψεις, αναγκάζεται σήμερα που η Όμικρον έχει, είναι λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας της, έχει απλωθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία είναι αθρώες, ακόμα και οι ειδικοί της Επιτροπής, οι γιατροί που αποτελούν την Επιτροπή των Ειδικών που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν προς την κυβέρνηση γιατί πρέπει να γίνει, και αυτοί ακόμα εκφράζουν την αγωνία τους, βγάζουν κραυγή αγωνίας για το τι θα γίνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με τα νοσοκομεία και τις υπόλοιπες δομές. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ίδια κυβέρνηση επιστρέφει τώρα στην πέμπτη μέρα τον υγειονομικό, αποτελώντας κίνδυνο και για τον ίδιο τον εαυτό αλλά και για τους άλλους. Δεν μπορείς λοιπόν να λες από τη μια είναι επικίνδυνος ανεβολίαστος και για να μην παρεξηγηθώ είμαι υπέρ του εμβολιασμού, έχω κάνει και τα 3. Αφού αυτό μου προτείνουν και μου συστήνουν οι ειδικοί ή τουλάχιστον η πλειοψηφία των ειδικών. Αλλά βλέπουμε μια κυβέρνηση που φάσκει και αντιφάσκει, κύριε Αβδασκάκη. Απ' την άλλη, αντί να αυξήσει τώρα λόγω της Όμικρον τις δημόσιες δομές όπου θα παρέχονται στους τόσους χιλιάδες... Λέει δημόσιες δομές όμως, κύριε Τσίρτση, χρειάζονται και επιπλέον προσωπικό. Ξέρετε πώς πάει αυτό τα μετά. Τα ίδια λέμε. Το ίδιο ακριβώς λέμε. Αντί λοιπόν να αυξηθούν οι δημόσιες δομές λόγω της Όμικρον και των χιλιάδων που είναι υποψιασμένοι αν έχουν δεν έχουν κολλήσει, σύν' ότι πια όλοι θεωρούνται στενή επαφή με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Άρα δεν υπάρχει οικογένεια κάθε εβδομάδα. Ναι, αλλά ξέρετε πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε, ότι η κυρίαρχη αιτιολογία που ακούγεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή τα τελευταία 2 χρόνια, είναι ότι επειδή είμαστε υπό ειδικές συνθήκες, θα πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις κάτω από αυτές τις υπό ειδικές συνθήκες. Σου λέει, αν εγώ κάνω τώρα προσλήψεις σε τέτοιους τομείς νευραλγικούς και χρήσιμους, η πανδημία κάποια στιγμή θα φύγει. Τώρα πότε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά κάποια στιγμή θα φύγει. Μετά τι το κάνω, σου λέει το προσωπικό εγώ. Τι το κάνω, πώς θα το πληρώνω. Το ξέρετε, αυτή είναι η κυρίαρχη αιτιολογία. Το λέω πάρα πολύ απλά, αλλά αυτό είναι επί της ουσίας. Το επιχείρημά τους. Ναι, αλλά επί της ουσίας απ' την άλλη, τι λέμε, ότι έχουν αναδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια προβλήματα. Εγώ, να το πω έτσι λίγο. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε την κρίση. Δεν είχαμε επίσης πάλι χρήματα για να τους προσλάβουμε και να τους πληρώνουμε. Φαύλος κύκλος, κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι όμως, κυρία Πασκάκη, ήμουν ένα παιδί δημοτικού τη δεκαετία του 80. Και έβλεπα τότε τη μοναδική κρατική τηλεόραση με ρεπορτάζ για ράντζα στα νοσοκομεία, που τι σημαίνει. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Έλλειψη υποδομών, έλλειψη εξοπλισμού, έλλειψη προσωπικού. Λοιπόν, χρηματοδότηση και μονιμοποιήσεις χρειάζονται σε αυτούς τους τομείς, ειδικά αυτήν τη χρονική στιγμή. Πείτε μας κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Πότε θα γίνει λοιπόν, αν έχετε πάρει απόφαση, η κινητοποίηση αυτή η πανελλαδική, πρώτα ο Θεός? Μεταφέρεται για την 1 Φεβρουαρίου, άρα κατά συνέπεια και η κινητοποίηση του νομαρχιακού τμήματος μαζί με τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο θα γίνει την ίδια ώρα, 12 η ώρα, αλλά αλλάζει η μέρα, αντί για αύριο θα γίνει την 3η, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Και κορονοϊού θα πω εγώ στο τέλος για να μην και το ξεχνάμε, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε μέχρι το τι γίνεται. Και κορονοϊού επιτρέποντος, ναι. Κύριε Πρόεδρε. Εύχομαι να είμαστε όλοι εκεί, να μην λείψει κανένας. Και καλό λοιπόν και τους συμπολίτες μου να παρευρεθούν για να αναδείξουμε και να φωνάξουμε όλοι μαζί για τα χρόνια προβλήματα της δημόσιας υγείας, γιατί τελικά είδαμε ότι και ο ειδικός τομέας, κυρία Πασκάκη, με αυτό κλείνω, όχι απλά υστέρησε σε αυτά τα 2 χρόνια πανδημίας, αλλά χρησιμοποιείται για ελαφριά περιστατικά μόνο μάλιστα, από την κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αντίθετο, δηλώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε προκεχωρημένο φυλάκιο των ατοικών δυνάμεων. Οι δηλώσεις του στενού συνεργάτη του Biden, Mike Carpenter, μόνιμου αντιπροσώπου των ΗΠΑ στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που σε περίπτωση ανάφλεξη στην Ουκρανία, η Σούδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά αεροναυτικών δυνάμεων και η Αλεξανδρούπολη για τη μεταφορά δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη, έρχονται να επιβεβαιώσουν το ΚΚΕ και τις επανειλημμένες αντιδράσεις των μελών του, όπως αναφέρει σε δελτίο τύπου που εξέδωσε, αφορμή όλα τα τελευταία γεγονότα στην Ουκρανία και τις δηλώσεις που έχουν γίνει από αξιωματούχους με αναφορά και για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ο λαός της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης δεν θα κάτσει αμέτωχος απέναντι στα επικίνδυνα σχέδια των υπεριαλιστών. Η ανησυχία για τις επικίνδυνες εξελίξεις στην Ουκρανία μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε δύναμη αγώνα και αντίστασης. Στη μετατροπή της Αλεξανδρούπολης, λιμάνι, οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές, στρατόπεδα και όλης της περιοχής, Πετροχώρη, Ξάντης, λιμάνι, Καβάλας, οδικοί άξονες, ενεργειακό δίκτυο, σε προκεχωρημένο φυλάκιο των ατοϊκών φωνιάδων και γι' αυτό το λόγο σε στόχο των αντιπάλων τους. Οι δηλώσεις του στενού συνεργάτη του Biden, Mike Carpenter, μόνιμου αντιπροσώπου των ΗΠΑ στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που σε περίπτωση ανάφλεξη στην Ουκρανία, ίσως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά αεροναυτικών δυνάμεων και Αλεξανδρούπολη για τη μεταφορά δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις του ΚΚΕ και τους κινδύνους που εγκυμονεί η όλο και βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα που έχουν δώσει γη και είδωρ στους Αμερικανούς με τη μετατροπή ολόκληρη της χώρας σε ένα απέραντο ανατοϊκό στρατόπεδο με τελευταία επικύρωση στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις. Απέναντι σε αυτές τις δηλώσεις υπάρχουν και οι αντίστοιχες πολλών Ρώσων διπλωματών όπως του Λαυρόφ πρόσφατα που εκφράζουν με σαφήνεια τη δυσφορία τους για τη μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε ανατοϊκή βάση. Λαός και νεολαία, στρατευμένοι νέοι και αξιωματούχοι τώρα μπορούν πιο καθαρά να δουν ότι οι ίδιοι δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από τη συμμετοχή τους στο σφαγείο που ετοιμάζεται ως αποτέλεσμα της όξυνσης των ανταγωνισμών για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών και εμπορευματικών δρόμων. Ότι από αυτή την εμπλοκή συμφέροντα έχει μόνο η ντόπια αστική τάξη που επιδιώκει τη γεωπολιτική της αναβάθμιση, πολιτική που με συνέπεια υπηρέτησαν και υπηρετούν οι κυβερνήσεις Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΑΛ ΠΑΣΟΚ. Ότι τα παχιά λόγια για την ανάπτυξη της περιοχής και η πολιτική τους «καλώς ήρθε το δολάριο» αυτοδιοικητικών παραγόντων δεν αφορούν τους ίδιους που συνεχίζουν να είναι θύματα της εμπορευματοποιημένης και υποστελεχωμένης υγείας, των τζακισμένων μισθών και της ανεργίας, της ενεργειακής φτώχειας και των κοινωνικών αποκλεισμών. Τώρα να εντείνουν την πάλη τους και να διεκδικήσουν. Απεγκλωβισμό της χώρας από τα εμπειριαλιστικά σχέδια, καμία συμμετοχή σε στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ στην περικύκλωση της Ρωσίας. Να ακυρωθεί η νέα Ελληνοαμερικανική Συμφωνία και όποια συμφωνία δεσμεύει το λαό και τη χώρα στα επικίνδυνα εμπειριαλιστικά σχέδια. Εδώ και τώρα να κλείσει βάση της Αλεξανδρούπολης και όλες οι αμερικανονατοϊκές βάσεις του θανάτου. Καλούμε το λαό της περιοχής να δυναμώσει την πάλη για αποδέσμευση από τις συμπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το λαό κυρίαρχο στον τόπο μας. Συνεργάτες λοιπόν του Biden δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη να αξιοποιηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε περίπτωση ανάφλεξης στο Ουκρανικό. Και τώρα θα πει η Επιτροπή Ειρήνης της Αλεξανδρούπολης ότι εμείς σας τα λέγαμε, αλλά κανείς δεν μας πίστευε. Μαζί μας λοιπόν τηλεφωνικά βρίσκεται η κυρία Αγγιδίκα για να ακούσουμε το δικό του σχόλιο, γιατί τα δημοσιεύματα ολοένα και πληθαίνουν με την Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο μετά από αυτές τις καταστάσεις και μετά από αυτά τα γεγονότα. Κυρία Αγγιδίκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, στο τραπέζι των αμερικανικών σχεδιασμών, από ό,τι φαίνεται, βρίσκεται η αξιοποίηση της βάσης της Σούδας και ίσως του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης σε περίπτωση εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ναι, πολύ πιθανό. Έτσι, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους κιόλας. Και από την πλευρά, βέβαια, των ΗΠΑ και από την πλευρά της Ρωσίας, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως, ο κύριος Λαυρόφ. Ακριβώς, γιατί σας άκουσα προηγουμένως. Εμείς δεν θέλουμε ούτε τους διεθνολόγους να κάνουμε, ούτε τους πολιτικούς να κάνουμε. Έτσι. Σε καμία περίπτωση, έτσι. Το κριτήριό μας είναι καθαρά λαϊκό. Οι επιλογές που κάνουμε είναι αν αυτές ωφελούν, αν κάτι ωφελεί το λαό μας ή δεν τον ωφελεί. Και γι' αυτό τοποθετηθήκαμε εξ αρχής και είπαμε ότι η δημιουργία μιας τέτοιας στρατιωτικής βάσης εδώ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι μόνο μπελάδες μπορεί να φέρει και να εμπλέξει το λαό μας ακόμη και σε μια πολεμική σύραξη. Κάτι που δεν το επιθυμούμε φυσικά. Έτσι. Από την άλλη, το είχαμε πει και στην προηγούμενη νομίζω συνάντησή μας τηλεφωνική που σας είχα πει ότι οι βάσεις, ειδικά οι αμερικανικές, επειδή είναι πολλά πολλά μίλια, χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά τα σύνορά τους με τα σύνορα της Ρωσίας. Χρησιμοποιούν μια σειρά χώρες, εδάφη άλλα, που τα αξιοποιούν για τα δικά τους τα συμφέροντα οι Αμερικανοί. Το δηλώνουν, το λένε, δεν το κρύβουν αυτό. Σε καμία περίπτωση όμως τα δικά τους συμφέροντα δεν ταυτίζονται με τα συμφέροντα της πατρίδας μας, του λαού μας.
Πάντως, κυρία Γκυδίκα, τα δημοσιεύματα, όπως είπα πριν από λίγο, όλο ένα και πληθαίνουν αυτές τις ημέρες που λένε ότι η Σούδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά κυρίως αεροναυτικών δυνάμεων και η Αλεξανδρούπολη για τη μεταφορά δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη. Μάλιστα, ο συνεργάτης του κυρίου Μπάιντεν είπε, ανάμεσα σε άλλα, πως είναι βασικός κόμβος στο ενεργειακό δίκτυο στην Ανατολική και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη η Αλεξανδρούπολη, έτσι. Έτσι είναι. Είπαμε ότι, τα έχουμε πει και παλιότερα βέβαια, ότι γεωστρατηγικά και λοιπά όλα αυτά εξυπηρετεί το έδαφος, αλλά εμάς δεν μας κάνει καμία έκπληξη αυτό. Υπήρχε προετοιμασία, πολύ μεγάλη, υπήρχε και υπάρχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικού υλικού, που δήλωνε, χτυπούσε, πώς το λένε, τον κόδωνο του κινδύνου, έτσι, τα τύμπανα του πολέμου που λέγαμε. Η βάση της Σούδας έχει αξιοποιηθεί στο παρελθόν και σε άλλους πολέμους. Τώρα τι να θυμίσουμε, το Ιράκ, την Συρία, μια σειρά άλλες χώρες εκεί της Μέσης Ανατολής. Δεν αξιοποιήθηκε ακόμη και για τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Mm. Δηλαδή όλα αυτά δεν μας κάνουν εμάς καμιά έκπληξη. Οι δηλώσεις είναι, αν το θέλετε, και μια προετοιμασία όλο αυτό. Να τα ακούει ο λαός δηλαδή. Μάλιστα. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε εμείς, και όταν λέω εμείς, δεν εννοώ μόνο την Επιτροπή Ειρήνης, εννοώ κάθε άνθρωπο που πραγματικά αγαπάει, νοιάζεται για τον τόπο του και τους ανθρώπους εδώ, τον λαό, το λαό μας, αυτό που θα πρέπει να κάνει δεν είναι, εντάξει, πέρα από την ανησυχία, πέρα από τον φόβο, να αρνηθεί να χρησιμοποιηθεί ως ορμητήριο. Αυτό πώς μπορεί να γίνει πρακτικά, κυρία Γκυδίκα, δηλαδή αυτή η αποτροπή, με πολλούς τρόπους μπορεί να γίνει. Πώς μπορεί να γίνει. Ένας λαός, όταν είναι αποφασισμένος και έχει θέληση τέτοια, μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Μπορεί να πιέσει σε τέτοιον βαθμό που να υπάρχουν παραιτήσεις από κυβέρνηση, από άλλες θέσεις εδώ τοπικών παραγόντων μέχρι και κυβέρνηση. Μάλιστα. Γιατί όχι, κυρία Βασκάκη. Κυρία Γκυδίκα, εγώ καταλαβαίνω τι λέτε. Απλώς μετά και τις ισχυρές αυτές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, δεν ξέρω αν ο λαός μπορεί να μπει σε μια τέτοια συλλογιστική πια. Έχει μπει η υπογραφή του λαού σε αυτό. Του λαού? Είναι δυνατόν ένας λαός... Δια των εκπροσώπων της, κυρία Γκυδίκα. Δεν εκπροσωπούν όμως τα συμφέροντα τα λαϊκά. Δείτε τι έγινε. Εδώ ένα χιονιάς, μια βροχή και ένα σεισμός. Δείτε τι προβλήματα έχει ο λαός που πάλι υποφέρει. Για να βάλουμε τώρα καταστάσεις πολέμου. Τι μπορεί να συμβεί. Έτσι. Είναι ακόμη πιο τραγικά τα πράγματα και βάρβαρα. Παράδειγμα κιόλας, μάλιστα, ποιοι μετανάστες, πόσοι μετανάστες εδώ εγκλωβίστηκαν σε μια νησίδα εδώ στον Εύρο. Πόσες μέρες ήταν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Οι πληροφορίες λένε αρκετές, κυρία Πρόεδρε. Αρκετές. Ήταν πρόσφυγες. Και ο ελληνικός λαός ξέρει από προσφυγιά. Λυπόμαστε. Πώς το λένε δηλαδή. Μάλιστα. Και όπως λυπάται, ο λαός μας έχει τέτοια αισθήματα. Έτσι. Σε καμία... Προφανώς και τα έχουμε δείξει και τα έχουμε αποδείξει προς πάσα κατεύθυνση όταν και όποτε χρειάστηκε. Άρα, κυρία Γκυδίκα, τελειώνοντας, λέτε ότι ο λαός πραγματικά μπορεί να ξεσηκωθεί και να αλλάξει αυτές τις πολιτικές και στρατηγικές. Αρκεί να το θελήσει, βέβαια. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Και γι' αυτό και για μια σειρά άλλα ζητήματα. Είναι μέχρι πού φτάνει η ανοχή. Μέχρι στιγμής υπάρχει μια ανοχή. Μέχρι πού θα φτάσει αυτή. Γιατί τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί, έχουν μεγαλώσει, έχουν αυξηθεί. Δεν βλέπει ο λαός μας και ιδιαίτερα η νεολαία μας κάτι, ένα μέλλον που να μπορεί να βασιστεί και να δημιουργήσει. Μάλιστα. Έτσι, δεν μπορεί να μένει με σταυρωμένα τα χέρια ένας νέος άνθρωπος. Λοιπόν, κυρία Γκυδίκα, κρατάμε την τοποθέτησή σας για άλλη μία φορά απέναντι σε μία τέτοια εξέλιξη και με όλα αυτά που, όπως είπα, έρχονται στο φως της επικαιρότητας. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την επικοινωνία μας. Καλή συνέχεια. Και εμείς το ίδιο, κυρία Βασκάκη. Να είστε καλά όλοι σας. Η τακτική του Υπουργείου Υγείας, η οποία δυστυχώς έχει παγιωθεί, να στέλνει δηλαδή γιατρό μόνο τρεις φορές το μήνα στο Περιφερειακό Ιατρείο Τυχερού και μία φορά το μήνα στο Ιατρείο του Προβατώνα, έχει φέρει σε αδιέξοδο τους κατοίκους. Για τους λόγους αυτούς, αποφασίστηκε να γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο, Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου, στις 11 η ώρα το πρωί, μπροστά από το Ιατρείο Τυχερού. Δυστυχώς βλέπουμε να παγιώνεται μία κατάσταση. Αυτό που μας ανησυχούσε δηλαδή μετά τις πρόσφατες αποφάσεις που πήρε η Τέταρτη ΥΠΕ. Βλέπουμε ότι συνεχίστηκε και η κατάσταση ίδια και τον Ιανουάριο,
Ο φόβος μας είναι βέβαια ότι θα συνεχιστεί και το Φεβρουάριο και γι' αυτό θεωρούμε ότι δεν πάει άλλο. Δεν παίρνουμε καμία επίσημη απάντηση από κανένα. Έχουμε κάνει και τηλεφωνικές οχλήσεις αλλά και έγγραφες. Δυστυχώς δεν απαντάει κανένας τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πέρα και πώς θα λειτουργήσει το ιατρείο του Τυχερού και του Προβατώνα. Είμαστε αναγκασμένοι δυστυχώς να βγούμε για ακόμη μια φορά στους δρόμους για να ζητήσουμε τα αυτονόητα. Η υγεία είναι από τα πολύτιμότερα αγαθά στους κατοίκους της περιοχής. Το Τυχερό, ξέρετε ότι είναι ένας μεγάλος οικισμός μαζί με τους τριγύρω οικισμούς που υπάρχουν. Αποτελεί ένα μικρό κέντρο το οποίο έχει μεγάλες ανάγκες από την λειτουργία του ιατρείου. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η διαδικασία η οποία έχει πάρει τους γιατρούς του Τυχερού και τους έχει πάει σε άλλα σημεία εργασίας. Μπορεί να υπάρχουν σίγουρα ανάγκες λόγω του κορονοϊού, αλλά θεωρώ ότι υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος από τότε που ξεκίνησε η πανδημία για να μπορέσουν να θωρακίσουν με τον άλογο προσωπικό τα νοσοκομεία και τα υπόλοιπα κέντρα υγείας, τα εμβολιαστικά κέντρα και ούτω καθεξής. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να μάθουμε τις τελευταίες πληροφορίες σε σχέση με την υπόθεση που μας απασχόλησε και τις προηγούμενες ημέρες αναφορικά με το ζήτημα των εργαζομένων στα πετρέλαια της Καβάλας. Διότι η τελευταία πληροφορία που κι εμείς έχουμε είναι ότι προκλήθηκε τεράστια αναστάτωση στην Καβάλα. Η απόφαση της εταιρείας να απολύσει 24 εργαζόμενους στα πετρέλαια Καβάλας, μεταξύ των οποίων βεβαίως και ολόκληρο το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου των Εργαζομένων. Μαζί μας ο Γιώργος Καρανίκας για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Διότι τόσο στους 7 συνδικαλιστές όσο και σε άλλους 17 εργαζόμενους, αν δεν κάνω λάθος, εκτός από τα χαρτιά της απόλυσης κοινοποιούνται και μηνύσεις με τις οποίες η εταιρεία προσάπτει το μισό ποινικό κώδικα, Γιώργο μου, έτσι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γη, καλησπέρα και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Η εταιρεία απέλυσε αυτούς οι οποίοι είναι εμπλεκόμενοι σε γεγονότα τα οποία έγιναν κατά την έφοδο της αστυνομίας όταν οι εργαζόμενοι είχαν επίσκεψη εργασίας και κρατούσαν την είσοδο του εργοστασίου. Αυτοί που ήταν εμπλεκόμενοι στα επεισόδια, αυτοί απολύθηκαν από την πλευρά του σωματείου, έτσι για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν είχαν καμιά εμπλοκή, δεν έγινε κάποια κίνηση από την πλευρά της εταιρείας, εκτός αν οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν θέλουν να πάνε στις εργασίες τους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει και από την πλευρά της εταιρείας μία ανακοίνωση, η οποία λέει ότι όποιος εργαζόμενος θέλει να πάει να εργαστεί, οι πόρτες είναι ανοιχτές και μπορούν να πάνε και να πιάσουν δουλειά κανονικά, εκτός αυτών οι οποίοι, για τους οποίους εκκρεμούν μηνύσεις. Γιώργο μου, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, υπάρχει κάποιος εργαζόμενος αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε επίσκεψη εργασίας? Βεβαίως. Δηλαδή η διευθύντρια, η πληροφορία που είχαμε ότι η διευθύντρια της εταιρείας έχει στείλει επιστολή σε περίπου 197 εργαζόμενους που είναι σε επίσκεψη εργασίας, ισχύει, προειδοποιώντας τους ουσιαστικά ότι θα έχουν την ίδια τύχη με τους απολυμμένους συναδέλφους τους? Όχι, δεν τους λέει κάτι τέτοιο. Τους λέει στην επιστολή ότι μπορούν όσοι θέλουν από αυτούς οι οποίοι είναι σε επίσκεψη εργασίας να πάνε στο εργοστάσιο και να πιάσουν δουλειά. Εκτός αυτών οι οποίοι έχουν απολυθεί λόγω του ότι είναι εμπλεκόμενοι σε επεισόδια τα οποία έγιναν κατά την κρίσιμη περίοδο, όταν είχαμε και την επέμβαση της αστυνομίας για το άνοιγμα της εισόδου του εργοστασίου των πετρελαίων. Υπάρχουν όμως και εργαζόμενοι, από όσο γνωρίζω, οι οποίοι σκοπεύουν να προσβάλλουν τις παράνομες, όπως λένε, και καταχρηστικές απολύσεις, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Πολλοί από αυτούς τους εργαζόμενους, για να μην πω το σύνολο, οι οποίοι είναι απολυόμενοι, έχουν προσφύγει και αυτοί στη δικαιοσύνη και περιμένουμε από εκεί να δούμε τι θα γίνει. Και βέβαια η δικαιοσύνη αποφαθεί για το αν θα επιστρέψουν ή όχι τις εργασίες τους ή αν οι απολύσεις ήταν μη νόμιμες. Τώρα υπάρχουν αντιδράσεις, πολλές αντιδράσεις και κυρίως και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε τοπικό επίπεδο, Γιώργο μου. Βεβαίως. Υπάρχουν αντιδράσεις και με δελτία τύπου, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ και ο κεντρικός, το ΚΙΝΑΛ αλλά και η Μέρα 25 του Βαρουφάκη. Έχουν και φυσικά το ΚΚΕ, να μην το ξεχάσουμε, γιατί παρεξηγούνται και εύκολα οι του ΚΚΕ. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις σίγουρα με τις οποίες στυλιτεύουν τον τρόπο με τον οποίο ενήργησαν οι δυνάμεις καταστολής που πήγαν στο εργοστάσιο, καταφέρονται κατά της εταιρείας, καταφέρονται κατά της κυβέρνησης. Και βέβαια αυτό που είναι σαν
κατακλείδα όλων αυτών είναι ότι για την Πέμπτη έχουν σημάνει προσκλητήριο, ώστε να γίνει μια συνάντηση, συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Καπνεργάτη, προκειμένου σωματεία της πόλης, της ευρύτερης περιοχής και της περιφέρειας βέβαια, να παρευρεθούν ούτως ώστε να διατρανώσουν αυτή την καταγγελία τους κατά της εταιρείας των πετρελαίων. Εγώ έχω κρατήσει και μία δήλωση του Δημάρχου της Καβάλας, του κυρίου Μουριάδη, που είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ τέλος πάντων, Γιώργο, μου κάνει λόγο για μία απόφαση που οδηγεί στην φτωχοποίηση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεκάδων καβαλιωτών, λέγοντας ότι αποδίδονται στους εργαζόμενους αδικήματα που ακόμη διερευνούνται και από την εισαγγελία της Καβάλας. Ναι, αλλά αυτό δεν παίρνει από το δικαίωμα από την εταιρεία να πουλήσει κάποιον εργαζόμενο που τα θεωρεί ότι είναι επικίνδυνος για την ίδια την εταιρεία. Από εκεί και πέρα ο Δήμαρχος πήρε από την αρχή τη θέση των εργαζομένων στα πετρέλαια και υπέρ των κινητοποιήσεων του. Κάποια στιγμή έκανε μία παρέμβαση και θέλησε να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός ανάμεσα στη διοίκηση και το σωματείο των εργαζομένων. Τελικά το θέμα αυτό δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να υπάρξει κάποιο ψήφισμα. Και βέβαια, κοιτάξτε, γύρω από αυτές τις ιστορίες που έχει ζήσει η Καβάλα τα τελευταία χρόνια και με τα λοιπάσματα, αλλά τώρα και με τα πετρέλαια, επιχειρείται και ένα πολιτικό σπεκουλάρισμα γύρω από όλη αυτή την ιστορία. Και είναι λογικό αυτό, γιατί γύρω από τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι αρκετοί σε αριθμό, λογικό είναι και τα κόμματα να θέλουν να τοποθετηθούν. Γιώργο μου, τώρα από ό,τι καταλαβαίνω οι εργαζόμενοι ακολουθούν το δικό τους δρόμο, η εταιρεία ακολουθεί επίσης τον δικό της δρόμο. Το ζήτημα είναι πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, γιατί ναι μεν και ο Δήμαρχος πήρε το πλευρό των εργαζομένων, θέλω να πω στάθηκε δίπλα τους και αντιλαμβάνεται όλα αυτά που οι ίδιοι τέλος πάντων διατρανώνουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Από την άλλη, όπως είπα, η διοίκηση αναφέρει ότι τέθηκαν εκτός πριν όσοι έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων, έτσι. Και βεβαίως να πούμε ότι κάπου σε ένα διέξοδο αντιλαμβάνουμε ότι οδηγούμαστε. Οδηγούμαστε σε ένα διέξοδο και τελευταία έχει ξεκινήσει και από την πλευρά των εργαζομένων μια καμπάνια, ας το πούμε, ας την ονομάσω έτσι, δεν είναι δόκιμος ο όρος, αλλά τέλος πάντων συζητάνε γύρω από το ενδεχόμενο το αν είναι ασφαλής, αν είναι ασφαλής η λειτουργία των εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο των πετρελαίων. Τώρα βέβαια, για αυτή την ιστορία, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι φορείς και υπηρεσίες, της περιφέρειας κυρίως, οι οποίες πηγαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις και ελέγχουν αν και κατά πόσο υπάρχει ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όπως για παράδειγμα είχε έρθει πριν από λίγο καιρό μια επιτροπή από το Υπουργείο Ενέργειας που είχε ελέγξει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Κοιτάξτε, οι εγκαταστάσεις αυτές πετρελαίων ή τέτοιων βιομηχανιών ουσιαστικά μπαίνουν και στο μικροσκόπιο των διαφόρων υπηρεσιών για το αν τηρούν ή όχι τις αυστηρές προδιαγραφές, την ασφάλεια. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο γύρω από την λειτουργία των εγκαταστάσεων και μάλιστα στην περίπτωση που αυτό το πρωτόκολλο δεν εφαρμόζεται, υπάρχουν και σοβαρές κυρώσεις. Εντάξει, Γιώργο μου, υπάρχει και ένα εύλογο ερώτημα. Αν όντως υπάρχει ζήτημα με τις εγκαταστάσεις, γιατί δεν βγήκαν οι εργαζόμενοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν ξεκινήσει όλη αυτή η υπόθεση, έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι σήμερα, να μας πούν, να ενημερώσουν ότι κοιτάξτε, εδώ υπάρχει θέμα. Κινδυνεύουμε, κινδυνεύει το περιβάλλον. Όσο ήταν σε επίσκεψη εργασίας, φιλούσαν την πόρτα του εργοστασίου, οι ίδιοι λέγανε ότι εγγυόμαστε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε και τη μεγάλη εικόνα, η οποία λέει το εξής, ότι η ασφάλεια των εγκαταστάσεων είναι η δουλειά της διοίκησης και όχι των εργαζομένων. Δηλαδή αν συμβεί το παραμικρό, αυτός ο οποίος θα καθίσει στο σκαμνί και θα δώσει εξηγήσεις, θα πληρώσει πρόστιμο ή οτιδήποτε άλλο, είναι η ίδια η εταιρεία, δεν είναι εργαζόμενη. Αυτό πρέπει να το βάλουμε σε μια ζυγαριά και να το ζυγίσουμε. Τώρα, αν και κατά πόσο τηρούνται αυτή τη στιγμή τα πρωτόκολλα ασφαλείας στη λειτουργία ή όχι του εργοστασίου, αυτό πραγματικά θα περίμενε κανείς οι υπηρεσίες της περιφέρειας και του Υπουργείου Ενέργειας να έρθουν να το ελέγξουν, αν και κατά πόσο ισχύει. Λοιπόν, έχει δρόμο μπροστά της αυτή η υπόθεση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μένουμε σε αυτό που μας είπες ότι την Πέμπτη θα υπάρξει και μια σχετική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.